Έχουμε εκεί την εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του τμήματος Νεάπολης Άγιος Νικόλαος, με φόντο βέβαια την υλοποίηση και τον εξυγχρονισμό και την κατασκευή και την αναβάθμιση ενός νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Είχαμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ένα ποδαρικό στην κατασκευή αυτού του μεγαλόπνοου έργου που περιμένει πώς και πώς η περιφέρεια. Να πάμε στον Δήμαρχο, να πάμε στον κύριο Ζερβό, να τον καλησπερίσουμε. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Αυτή η εγκατάσταση σε πρώτη φάση τι σηματοδοτεί και αφορά και την περιοχή σας? Νομίζω ότι σηματοδοτεί το ότι το μεγάλο έργο για την Κρήτη, ο ΒΟΑΚ, ξεκίνησε. Δεν είναι η πορεία του, δεν θα είναι απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα, αλλά τουλάχιστον για τα κομμάτια που έχουν να υλοποιηθούν από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Χερσόνησο, σε δύο εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν και μάλιστα σύντομα. Ειδικά το κομμάτι το πρώτο, το Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε, περιμένουν τις εγκρίσεις κάποιων σχεδίων υλοποίησης, ουσιαστικά το πώς θα διαμορφωθεί η διατομή του σημερινού ΒΟΑΚ και του παλιού ΒΟΑΚ, ούτως ώστε η κυκλοφορία την περίοδο που θα γίνεται το έργο να γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και για τους κινούμενους, αλλά και για από όπου θα περάσει μέσα από τα κάποια χωριά κάποιες φορές. Ο στόχος είναι, από ό,τι γνωρίζω, μια και προχτές ήμουνα με τον εργοταξιάρχη που γύρισε μετά τις διακοπές, μετά το Πάσχα μάλλον θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Σημαντικό είναι ότι είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης είναι ασφιχτικά και άρα έχουμε τη βεβαιότητα ότι πράγματι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 36 μηνών. Βέβαια, ένα τέτοιο μεγαλόπνο έργο ξεκινάει από την περιοχή μας, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κρήτης, να ξεκινάει από το Λασίθι, από τον Άγιο Νικόλαο, ένα τέτοιο έργο, όχι αν θέλετε έτσι γιατί έτυχε, αλλά διότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο με σύντομες διαδικασίες προχωρήσαμε στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη και το κομμάτι Καλό Χωριό Γέφυρα Φουζή, ούτως ώστε η υλοποίηση του έργου από την Σιτία μέχρι την Κίσαμο να προχωρήσει απρόσκοπτα συνολικά. Έτσι, αυτά τα δύο κομμάτια του έργου έχουν ολοκληρωμένες μελέτες, έχουν περιβαλλοντικούς όρους και γι' αυτό δημοπρατήθηκε το πρώτο κομμάτι και θα ακολουθήσει σύντομα και το δεύτερο. Αναφορικά τώρα με τη θεσμική διαδικασία που προβλέπετε, τα ανοιχτά μέτωπα ποια είναι, έχουν να κάνουν κυρίως με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Ναι, ακριβώς. Το μέτωπο βέβαια προφανώς είναι και σε σχέση και με τις απαλωτριώσεις, αφού όπως είναι γνωστό καθορίστηκαν κάποιες τιμές σύμφωνα με την νομοθεσία για να τρέξει η διαδικασία, αλλά προφανέστατα και σε αυτό θα είμαστε δίπλα στους συνδημότες, στις διεκδικήσεις των τιμών που προβλέπονται κατά το δικαστήριο που θα γίνει για την διαμόρφωση της προσωρινής τιμής και στη συνέχεια και της οριστικής, εφόσον η προσωρινή τιμή δεν είναι αυτή η οποία θα εξυπηρετήσει, θα αποδώσει στους ιδιοκτήτες τα πρέποντα για τον περιορισμό της ιδιοκτησίας τους. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.